Είναι ασφαλές άθλημα. Το ασφαλές είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι οτιδήποτε ασφαλές. Ακόμα και στο τάβλι, άμα έχεις καρδιά και έχεις λίγο αγωνία ή να βλέπεις ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, θα μείνεις. Ασφαλές με την έννοια που το βλέπω πολύς ο κόσμος, Εβραίος, είναι ασφαλές. Αρκεί κάποιος να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας. Δεν είμαστε τρελοί, ούτε θέλουμε να αυτοκτονήσουμε. Αγαπάμε τη ζωή σε οτιδήποτε άλλο. Και να θέλουμε να πάμε να πάθουμε κάποιο ατύχημα. Απλώς ο κόσμος το φοβάται γιατί είναι στον αέρα. Και λογικά το φοβάται. Αλλά όταν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά την ασφάλεια. Και συγκεκριμένα, αν θέλετε να το δούμε σε παραλληλισμό με κάτι άλλο το οποίο είναι πιο γνωστό και ευρέως γνωστό σε όλους μας, είναι το αυτοκίνητο. Δεν θα πω για τη μηχανή. Σε σχέση με το αυτοκίνητο, είναι πολύ πιο ασφαλές. Περίεργο μου ακούγεται. Εάν δεν ήταν έτσι, δεν τα λέω μόνο, δεν θα μάθαινα το γιο μου που είναι 10 χρόνων να πετάει. Δεν νομίζω ότι κάποιος κάτι πιο πολύτιμο. Δηλαδή, μπορεί κάποιος από 10 ετών να πετάξει με το παραπέντε. Αποδείχθηκε ότι μπορεί να πετάξει μόνος του. Όχι διπλό, μόνος του. Και μόνος του. Τώρα βάζεις ιδέες. Βέβαια, δεν θα το πρότεινα να έρθουν 10 χρόνια να μάθουν. Εμένα έτυχε να είναι γιος μου. Έτσι, και πήρε την ευθύνη. Και πήρα την ευθύνη. Πιστεύω η καταλληλότερη ηλικία είναι από 14 χρονών. 14 χρονών νομίζω είναι η πιο καλή ηλικία για να ξεκινήσει κάποιο παιδί να μάθει, στα 16 του να βγάλει το δίπλωμα και να γίνει και αθλητής, να μπορέσει να προχωρήσει στο σπόρο αυτό. Πώς μπορεί κανείς να μάθει παραπέντε σταύρο? Πες ότι, ας πούμε, τώρα εμένα μου έρχεται η τρέλα και θέλω να μάθω παραπέντε. Πού απευθύνομαι, πού κινούμαι? Θα μπορείς να απευθυνθείς σε κάποιο αθλητικό σύλλογο. Υπάρχουν πολυαθλητικοί σύλλογοι παραπέντε. Σε όλη την Ήπειρο υπάρχουν 4. Στον ομό στα Γιάννηνα υπάρχουν 3-4 που δραστηριοποιούνται. Mm-hmm. Υπάρχει αθλητική δραστηριότητα και κάπου μπορείτε να απευθυνθείτε. Να απευθυνθεί κάποιος. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Μάλιστα. Οπότε πρέπει να απευθύνεται και κλείνει ένα ραντεβού. Να σε διακόψω, συγγνώμη. Θα πρέπει όμως να προσέξει και η εκπαίδευση που θα κάνει να γίνει μέσω εκπαιδευτή αναγνωρισμένου από την Ελληνική Αθλητική Ομοσπονδία. Γιατί κατά καιρούς εμφανίζονται άτομα τα οποία, που επειδή ξέρουν να πετάνε. Το παίζουν και εκπαιδευτές. Ναι. Αυτό όμως. Εγκυμονεί κινδύνους και είναι ένας λόγος για να δημιουργηθεί ατύχημα. Άρα λοιπόν, όσοι φίλοι και φίλες μας ακούν και θέλουν να μάθουν παραπέντε, θα πρέπει να απευθυνθούν σε έναν σύλλογο, αλλά θα πρέπει ο εκπαιδευτής τους να είναι εγκεκριμένος από την Ελληνική Αθλητική Ομοσπονδία. Μάλιστα. Και πες τώρα ότι κλείνουμε ένα ραντεβού, βρήκαμε και τον δάσκαλο και ανεβαίνουμε τώρα στο βουνό. Τι γίνεται από εκεί και πέρα? Πολύ γρήγορα προχωράμε. Στο βουνό από τώρα. Πρώτα πρέπει να συνηθίσουμε. Πώς θα είναι άσχετη. Πρώτα να συνηθίσουμε. Άμα πάμε κατευθείαν στο βουνό, εγώ δεν θα πέταγα. Ωραία. Σήμερα δεν θα βρισκόμουν εδώ. Ξαναγυρνάω. Όχι ότι δεν φοβόμουν. Και αυτό που πιστεύω ότι με βοηθάει να εκπαιδεύω σωστά είναι ότι φέρνω τον εαυτό μου όταν ήμουν στις αρχές νέος. Τι φοβόμουν. Οπότε όταν μου έρχεται ένας νέος, ξέρω τι φοβάται. Ή προσπαθώ τουλάχιστον να θυμηθώ τα πρώτα μου βήματα. Άρα λοιπόν κλείνουμε το ραντεβού. Είμαστε με τον ραντεβού. Εκπαιδευτή. Αρκετοί τι γίνεται. Θέλω να κάνω κάποιο διθέσιο πριν. Για να δω αν του αρέσει. Οι πιο πολλοί μάλλον το κάνουν αυτό. Το διθέσιο πάμε σε ένα βουνό και πετάμε καλά, παρέα. Καλά είπα, πάμε σε ένα βουνό, εντάξει, που με μάλλον. Αλλά δεν είναι εκπαίδευση αυτό, είναι γνωριμία. Είναι μεγάλο βήμα. Ναι, εντάξει. είναι γνωριμία, έστω. Λοιπόν, η εκπαίδευση ξεκινάει από επίπεδο έδαφος. Mm-hmm. Ξεκινάμε από επίπεδο έδαφος, όπου εκεί μαθαίνει ο μαθητής τα βασικά. Δηλαδή πώς να ανοίγει το αλεξίπτωτο, πώς να το ελέγχει, πώς να το φουσκώνει, πώς να τρέχει με αυτό από πάνω του, πώς να το ελέγχει. Στο επόμενο βήμα, αυτά όλα συνεπάγονται ότι κάνουν και κάποια θεωρία στο ενδιάμεσο, γύρω σε 7 ώρες. Στο επόμενο βήμα είναι ότι αρχίζουμε από λίγο κυκλημένο έδαφος, δηλαδή από ένα μισό, ένα μέτρο, και αρχίζουμε να κάνουμε κάποιες μικρές απογειώσεις, ίσα ξεκολλήματα. Να μάθει. Εξάσκηση δηλαδή τον όσο μάθαμε. Ναι, όσο μάθαμε και να μάθει ο μαθητής να καταλάβει πότε ξεκολλάει από το έδαφος και να νιώσει την αίσθηση της πίσης.
Εγώ φεντούζε σαν χαβγά. Εκεί έχει πολύ πλάκα γιατί είναι. Δηλαδή, όποιο ξεκολλάει για πρώτη φορά είναι ενθουσιασμένο και έστω και αυτό το λίγο για ένα μέτρο που πετάνε. Και σιγά σιγά, σταδιακά, ανεβαίνουμε στο ύψος. Πάμε στα 3, στα 4 μέτρα, στα 10. Μαθαίνει να απογειώνεται σωστά. Φτάνουμε δηλαδή να έχει πολύ καλή πρακτική εξάσκηση ο μαθητής. Έχει. Πρώτα καταλαβαίνω εγώ, σαν εκπαιδευτής, ότι είναι έτοιμος. Και μετά το επόμενο είναι να τον κάνω να του πιστέψει ότι είναι έτοιμος. Δηλαδή, γιατί δεν έχει νόημα να πάμε και να μην είναι σίγουρος. Το καταλαβαίνω εγώ από πριν και έχω με διάφορους τρόπους του δίνω να καταλάβει ότι. Και να του πιστέψω ότι είναι έτοιμος. Οπότε αυτό έρχεται φυσιολογικά. Δηλαδή, δεν πάμε τώρα από εδώ και να πάμε να πετάξουμε μαθητής. Είναι, πώς να το πω, είναι όπως μια γυναίκα π.χ. μένει έγκυος. Όλη αυτή η διαδικασία παίρνει χρόνο. 9 μήνες. Εδώ παίρνει λίγο λιγότερο. Ευτυχώς. Πόσο καιρό θέλει, Σταύρο, η εκπαίδευση? Αυτό θέλει γύρω στις 7 με 10 μέρες. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι 7 κάποιος μπορεί να μην είναι έτοιμος σε 7 μέρες. Να θέλει 10 mm-hmm. μέρες. Γύρω στις 15 μέρες. Και πόσο χρόνο την ημέρα. Γύρω στις 3 με 4 ώρες. Άρα, γύρω στις 3 με 4 ώρες, ναι. Επί 7 με 10 μέρες. Ναι, ναι. Και πριν πάμε να πετάξουμε, βέβαια, πριν κάνει την πρώτη ψηλή mm-hmm. σόλο, όπως λέμε εμείς στη γλώσσα μας, πετάμε διθέσιο πάρα με τον μαθητή. Πετάω διθέσιο και βλέπω τι. Βλέπω τις αντιδράσεις του. Του δίνω τα φρένα στα χέρια. Λέω, κάνω μια στροφή δεξιά, μια αριστερή. Του ζητάω κάποια πράγματα. Εκεί τον βλέπω και την ψυχολογία του και αν αυτά που μου κάνει σωστά. Οπότε, εάν δω ότι είναι έτοιμος, συνεχίζουμε. Δηλαδή, έχουμε πολλές δικλείδες ασφαλείας. Δεν είναι ότι κάποιος έρχεται και πάει και πετάει μόνος του και τον αφήνουμε και αντεγιά. Και φυσικά μετά, εφόσον τελειώσει τη σχολή και πετάξει, πάντα πάμε παρέα και πετάμε. Για ένα αρκετό μεγάλο mm-hmm. αριθμό πτήσεων. Εγώ θα ορλιάζω συνέχεια, το δηλώνω από τώρα. Αυτό είναι καλό. Και, συνήθως, και μόνον η ιδέα όλου αυτού του σκηνικού. Η γιώτα πάντως είναι πιο άνετη. Ναι, εγώ θα το έκανα. Θα είναι η πρώτη μαθήτρια που θα σου στείλουμε.